Και πάμε για την επόμενή μας συνταγή. Θα φτιάξουμε γίδα βραστή. Θα λιώνει στο στόμα, το ρύζι πραγματικά θα είναι γεμάτο σε γεύση. Θα είναι λεμονάτι, θα είναι σκορδάτι, θα είναι πεντανόστιμη και θα είναι πάρα πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη γίδα βραστή στη χύτρα ταχύτητα θα χρειαστούμε 2 κιλά γίδα μπούτι με κόκαλο, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 φύλλα δάφνης, 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1 κουταλιά της σούπας κύμινο σε σπόρους, 2 κλωναράκια δενδρολίβανο, χυμό από 1 λεμόνι, 1 λίτρο νερό, 1 κύβο κότας, 300 γραμμάρια ρύζι τύπου Αμερικής, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, άνηθο, μαϊντανό, φέτες από 1 λεμόνι και μυζήθρα τριμμένη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε τη γίδα μας από το ψυγείο. Εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά. Πάντα σας λέω ότι το κρέας σας πρέπει να το κόβετε εσείς και όχι ο χασάπης. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να το κόψει ο χασάπης. Γιατί? Γιατί θέλουμε μπουτάκι, αλλά θέλουμε και το κόκαλο πάνω στο μπούτι. Εδώ. Πρέπει να βγάλει όλη τη γεύση. Δεν βγάζουμε μόνο το ψαχνό. Ουσιαστικά όλο το μυστικό αυτής της συνταγής βρίσκεται εδώ, στο κόκαλο, στο μεδούλι. Είναι το κρέας μας σκληρό, το ξέρουμε. Δεν είναι ένα κρέας που εύκολα μπορούμε να μαγειρεύσουμε. Δεν είναι ένα κρέας που θα βάλουμε στο τηγάνι και απλά θα το στάρουμε. Γιατί όντως χρειάζεται ιδιαίτερο τρόπο μεταχείρισης. Τώρα, βάζω εδώ μπρος τη χύτρα ταχύτητας. Θέλω να κάψει καλά. Και πάμε πίσω στη γίδα μας. Αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Δεν το λυπόμαστε. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Πιπεράκι. Και βέβαια αλάτι. Δεν θέλω να το λυπηθείτε. Θέλω να βάλετε αρκετό αλάτι και πιπέρι, γιατί πρέπει καθώς βράζει το κρέας μας, όντως να γίνει γευστικό από μέσα. Οπότε η χύτρα ταχύτητα θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί θα πάει όλο το αλάτι και το πιπέρι μέσα και είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Οπότε φροντίστε το αλάτι, το πιπέρι και το λαδάκι να πάει παντού. Παναγία μου. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, η γίδα γενικά δεν έχει πάρα πολλά λιπαρά, απλά έχει πολύ σκληρό κρέας. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να το μαλακώσουμε. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε και βάζουμε μέσα στη χύτρα ταχύτητας. Να προσθέσω λίγο λαδάκι. Καλό θα ήταν να προσθέσω εδώ. 2 κουταλιές σούπας. Χρειαζόμαστε λαδάκι. Και πάμε να σουτάρουμε το κρέας μας εδώ. 1, 2, 3, 4. Ίσα-ίσα που χώρεσε. Να μην ησυχείτε. Επειδή έκυγε πάρα πολύ ο πάτος από τη χύτρα ταχύτητας, πάρουμε ένα πολύ ωραίο χρώμα. Μόλις δώσουμε χρώμα, θα αρχίσουμε να προσθέτουμε τα υπόλοιπα μυρωδικά μας. Οπότε πολύ απλά συνεχίζω κανονικά, πάω real time. Και θέλω ένα ξυλοκοπής εδώ, ένα μαχαίρι και βέβαια μια τέτοια συνταγή τι χρειάζεται. Κρεμμυδάκι. Ένα κρεμμύδι, χοντροκόψτε, εδώ μεγάλα κομμάτια. Μία σκελίδα σκόρδο και ψιλοκομμένη σε φέτας. Άμα δεν είναι μεγάλη η σκελίδα σκόρδο, θα βάλετε 2. Μια χαρά και πάμε να δούμε τι γίνεται στη χύτρα μας. Όλα πρέπει να πηγαίνουν καλά. Το κρέας μας έχει πάρει υπέροχο χρώμα από τη μία πλευρά. Γυρνάμε. Αναγία μου. Πολύ εύκολη συνταγή. Να σας πω την αλήθεια, ακόμα και αν δεν δώσετε χρώμα στο κρέας σας, πάλι υπέροχη θα γίνει. Απλά με να μου αρέσει να καραμελώσω το κρέας. Καλά μυρίζει φανταστικά αυτή τη στιγμή. Να βγάλει αυτή την υπέροχη γεύση. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι και το σκόρδο, εδώ. Παναγία μου. Θα ρίξω μέσα λίγο δάφνη, λίγο μπούκοβο και λίγο κύμινο. Κύμινο σε σπόρους. Άμα δεν έχετε σπόρους και έχετε σκόνη, δουλεύει και αυτή μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά το αγαπημένο μου μυρωδικό σε αυτή τη συνταγή, γενικά οτιδήποτε έχει αρνί, κατσίκι, γίδα και όλα τα υπόλοιπα, είναι πιο... Εδώ. Ο κύριος δενδρολίβανος. Είναι ο καλύτερος φίλος του αρνιού, του κατσικιού, της γίδας. Όλα αυτά τα έντονα κρέατα χρειάζονται σίγουρα δενδρολίβανο. Το δενδρολίβανο βοηθάει πάρα πολύ τη γεύση, απογειώνει τη γεύση και για αυτούς που τους μυρίζει το κρέας εισαγωγικά, όντως ισοπεδώνει τη μυρωδιά.
Σε περίπτωση που θέλετε να σβήσετε με ένα κρασάκι, κάντε το. Απλά φροντίστε 100% να εξατμιστεί το κρασί και θα σβήσω με λίγο λεμόνι. Εδώ. Τέλεια, ακούμε αυτόν τον υπέροχο ήχο. Και μόλις ακούσουμε αυτόν τον υπέροχο ήχο, ρίχνουμε μέσα το νεράκι μας. Εδώ. Με το που ρίξουμε το νεράκι μας, θα βάλουμε έναν κύβο κοτόπουλο ή άμα έχετε ζωμό κοτόπουλο, μπορείτε να βάλετε κατευθείαν ζωμό. Ένας κύβος δεν θα είναι αρκετός για το φαγητό, θα χρειαστεί και άλλα το πίπερο, να το ξέρετε. Απλά θα δοκιμάσουμε στο τέλος και θα βάλουμε. Τώρα, ήρθε η ώρα του μαγειρέματος. Έτσι όπως είναι, κλείνουμε τη χύτρα μας. Εδώ. Σφραγίζουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Βάζουμε στην ένδειξη 2 και σιγά σιγά η βαλβίδα θα αρχίζει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Μόλις φτάσει το κίτρινο χρώμα, σημαίνει πως η χύτρα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Μόλις φτάσει το πράσινο, είναι ακριβώς έτοιμη. Οπότε τι κάνουμε εκεί, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 40 με 50 λεπτάκια. Μετά από 40-50 λεπτάκια, θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας που ουσιαστικά έχει τελειώσει. Η γίδα είναι μια εναλλακτική κρέατος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως το βοδινό κρέας, ενώ φαίνεται να περιέχει λιγότερες θερμίδες και χοληστερόλη σε σύγκριση με το βοδινό κρέας. Είναι το πιο συνηθισμένο φαγητό με κρέας στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και σε άλλα τροπικά μέρη όπως η Καραϊβική. Μετά από 40 με 50 λεπτάκια, ουσιαστικά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αποσυμπιέσουμε τη χύτρα μας, απλά γυρνώντας τη βαλβίδα αποσυμπίεσης, εδώ. Περιμένουμε. Φεύγει ο ατμός. Αλλά ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι σε 40 με 50 λεπτάκια θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε γίδα βραστή. Κανονικά θέλει 3-4 ώρες. Έτσι με τη χύτρα ταχύτητος, οι χρόνοι μαγειρέματος μειώνονται έως και 70%. Εξοικονομώντας έως και 50% ενέργεια. Πολύ σημαντικό και βέβαια πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να φτιάξουμε το αγαπημένο μας φαγητό σε τόσο λίγο χρόνο. Με το που δούμε ότι δεν βγαίνει άλλος ατμός μέσα από τη χύτρα ταχύτητος, τι κάνουμε, ανοίγουμε εδώ και βουάλα. Κοιτάξτε εδώ. Μέχρι το φανταστικό είναι ότι θα βγάλω από τη φωτιά και θα συνεχίσει να βράζει. Το βλέπετε. Τώρα τι θα κάνω, θα πάρω μία τρυπητή κουτάλα και πολύ προσεκτικά θα βγάλω το κρέας μου. Εδώ. Εδώ και εδώ. Τώρα θα μου πείτε τι κάνεις. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο, αλλά είναι μόνο πρωτεΐνη. Τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε και έναν ωραίο υδατάνθρακα για να σερβίρουμε. Πολύ προσεκτικά εκεί, γιατί σπάς το κρέας, το βλέπεις, του διαλύεται. Γιατί πρέπει να κάνω αυτομάτως με το που βγάλω το κρέας, φίλε Διονύση. Να το σκεπάσω με μεμβράνη. Γιατί τι θα γίνει, θα αφυδατωθεί το κρέας μου. Είναι τόσο ζεστό, είναι αυτή τη στιγμή σαν καρβουνάκι. Οπότε, ό,τι υγρασία έχει μέσα, επειδή είναι τόσο ζεστό, αρχίζει και αφυδατώνεται από μόνο του. Κλείνω με μια μεμβράνη. Όλη η υγρασία παραμένει μέσα. Εδώ, κοιτάξτε. Τέλεια, τέλεια. Ξαναβάζω τη χύτητα ταχύτητα πίσω στη φωτιά. Εδώ. Και ήρθε η ώρα να προσθέσω το ρύζι. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα μέσα. Έχει τα λιπαρά που υπάρχουν μέσα από τη γίδα. Έχει όλη τη γεύση. Οπότε, αυτό το ζουμί είναι πολύ σημαντικό να το αξιοποιήσουμε. Θα βράσουμε το υπέροχο ριζάκι μας μέσα. Οπότε ρίχνω το ρύζι. Βάζω μπρος ξανά τη χύτρα ταχύτητος. Και σε 10 λεπτάκια το ρύζι μας θα είναι έτοιμο για να σερβίρουμε. Μία μερίδα γίδας 85 γραμμαρίων ισοδυναμεί με 127 θερμίδες, 6,7 γραμμάρια συνολικού λίπους αναμερίδα και 48 γραμμάρια χοληστερόλης. Και το ριζάκι μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Θα βγάλω από τη φωτιά και θέλω να σας δείξω τη σύσταση που πρέπει να έχει τώρα. Τι γίνεται, βλέπετε ότι έχει αρκετό νεράκι μέσα, γιατί σε 5 λεπτά από τώρα, άσχετα που έχουμε βγάλει από τη φωτιά, αυτό θα συνεχίσει να τραβάει υγρασία. Οπότε θα γίνει στόκος και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε βγάζουμε με λίγο νεράκι από μέσα, συνυπολογίζοντας το χρόνο που θα σερβίρουμε και το χρόνο βέβαια που θα κάνει κάποιος για να φάει το φαγητό του. Κοιτάξτε εδώ, ήταν από τα πιο γευστικά ζουμάκια που έχετε δοκιμάσει στη ζωή σας. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Βλέπετε, ακόμα και τόση ώρα που πέρασε εδώ πέρα, ένα λεπτάκι, αυτό δένει ακόμα περισσότερο. Δεν μας πειράζει. Θα πάρω ένα πιάτο τύπου πιατέλα, θα είναι για δύο του σερ και ουσιαστικά θα πάρω μία κουτάλα. Να βάλω το ρύζι μου. Κοιτάξτε εδώ. Και το ρύζι μου πάει μέσα. Το βλέπετε. Όσο περνάει η ώρα αρχίζει και πίζει παραπάνω. Παναγία μου. Φτάνει, είστε εντάξει να βάλω κι άλλο. Κι άλλο. Και έτσι όπως είναι, θα βάλω ένα ωραίο κομμάτι από πάνω. Παναγία μου. Ξέρεσα λίγο ζουμάκι από πάνω, εδώ. Και ψιλοκόβω τα μυρωδικά μου, άνηθο μαϊντανό, εδώ.
Ξέρετε ότι θα βάλετε μπόλικο, απλά για σκηνοθετικούς λόγους. Εγώ δεν μπορώ να βάλω πολύ άνηθο και μαϊντανό από πάνω, γιατί δεν αφαίνει το φαγητό. Θα βάλω λίγο, γιατί δεν με αφήνει να βάλω παραπάνω σκηνοθέτης μου. Αλλά εσείς θα βάλετε πολύ παραπάνω. Εντάξει είστε. Σας παρακαλώ πολύ, εσείς βάλετε παραπάνω, δεν θα βάλετε τόσο. Και βέβαια είναι ένα φαγητό που το λεμόνι το αγαπάει, είναι ένα λιπαρό φαγητό. Οπότε πρέπει να σπάσουμε τη λιπαρότητα. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Με τον κύριο Λεμόνι. Ο κύριος Λεμόνις είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Οπότε ένα, δύο. Γίδα βραστή, τη σερβίρισα όσο πιο γκουρμέ γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε ότι αν κάνουμε κάτι άλλο θα είναι υπερβολή. Και όσο για το κρέας, καταλαβαίνετε ότι πραγματικά λιώνει. Θα ρίξω λίγο λεμόνι. Δεν υπάρχει. Για τη γίδα βραστή στη χύτρα ταχύτητας, βάζουμε τη γίδα σε ξύλο κοπής και προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Μεταφέρουμε στη χύτρα ταχύτητας και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα. Κόβουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, ψιλοκόβουμε το σκόρδο και τα βάζουμε στη χύτρα. Προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης, το μπούκοβο, το κίμινο, το δενδρολίβανο, το χυμό από το λεμόνι, το νερό, το γκύβο και κλείνουμε το καπάκι. Βάζουμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη και βράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Αποσυμπιέζουμε τη χύτρα, ανοίγουμε το καπάκι και αφαιρούμε το κρέας με τρυπητή κουτάλα. Βάζουμε το κρέας σε μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη. Στη χύτρα με τη σάλτσα βάζουμε το ρύζι και βράζουμε για 10 με 15 λεπτά. Σερβίρουμε με άνηθο, μαϊντανό, φέτες από λεμόνι και μυζήθρα. Και τώρα, άμα θέλετε να κάνετε όντως την υπερβολή, θέλουμε. Θέλουμε, ναι. Είστε τέτοιοι. Τέτοιοι, πάντα θέλουμε. Πα. Θα την κάνουμε τότε, γιατί είστε εσείς. Τι έχω εδώ? Μυζήθρα. Αυτός είσαι. Μυζήθρα, λοιπόν. Θα βγάλω τον τρίφτη. Και θα μου πείτε πότε να σταματήσω τηλεοπτικά πάλι, γιατί καταλαβαίνω ότι άμα βάλω πολύ μυζήθρα, μπορώ να βάλω μυζήθρα όντως να καλύψω τελείως το φαγητό μου, αλλά δεν θα φαίνει το φαγητό και θα με βρει ο σκηνοθέτης. Οπότε, πείτε μου πού να σταματήσω. Όσο περνάει η ώρα, θα αρχίζει να λιώνει. Σίγουρα δεν φαίνεται άλλο φαγητό. Εσείς τι θα κάνετε όμως σπίτι? Θα χιονίσετε κανονικά, θα κάνετε τη γίδα βραστή κουραμπιέ. Να μην φαίνεται καθόλου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το φαγητό μας, είναι συγκλονιστικό. Μόλις με λίγο κρέας και λίγο ριζάκι μπορέσαμε να κάνουμε κάτι φανταστικό. Σε περίπτωση που δεν έχετε δοκιμάσει, πρέπει να δοκιμάσετε. Στύψτε μπόλικο λεμόνι από πάνω, βγάλετε το φαγητό και χαρείτε πραγματικά. Είτε έχετε πιει, είτε δεν έχετε πιει αυτό το υπέροχο πιάτο.